μπορούν... μπορούν να εμποδίσουν, να καθυστερήσουν ή να αποτρέψουν από την εφαρμογή παλιών και νέων μέτρων. Οι εξελίξεις όλο το προηγούμενο διάστημα, αλλά και οι πρόσφατες, επιβεβαιώνουν για μια ακόμα φορά την ορθότητα και τη ρεαλιστικότητα των θέσεων του κόμματος. Η επιβεβαίωση όμως δεν αρκεί, χρειάζεται να γίνει κριτήριο. Ο λαός και η νεολαία να εμπιστευτούν τις εκτιμήσεις του ΚΚΕ και να ακολουθήσουν την πρόταση πάλης και δράσης μέσα στον καθημερινό αγώνα. Επιβεβαιώνεται ότι η σημερινή κατάσταση δεν μπορεί να αλλάξει ούτε από μια κυβέρνηση, ό,τι πρόσωπο και να έχει, ούτε με αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν αυτό γίνει με επιλογή της αστικής τάξης. Το παράδειγμα του Brexit δείχνει γλαφυρά πως οποιαδήποτε συμμαχία και αν έχει αστική τάξη μιας χώρας, αυτή δεν έχει σχέση με τα συμφέροντα του λαού. Ο λαός μπορεί να αποδεσμευτεί από τα δεσμά μιας υπεριαλιστικής ένωσης και να ζήσει καλύτερα, μόνο όταν ο ίδιος το επιλέξει. Όταν δηλαδή το εργατικό λαϊκό κίνημα αποφασίσει να τελειώσει μια για πάντα με την οικονομία, το κράτος και τις συμμαχίες των καπιταλιστών και χτίσει τη νέα εργατική εξουσία, κοινωνικοποιώντας τα μέσα παραγωγής και οργανώντας την οικονομία στη βάση του κεντρικού σχεδιασμού. Η κοινωνική συμμαχία της εργατικής τάξης και των άλλων λαϊκών στρωμάτων, η ανασύνταξη και η ισχυροποίηση του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος είναι όρος για να ανοίξει αυτός ελπιδοφόρος δρόμος. Αποχώρηση μιας χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση επειδή τα τμήματα της αστικής τάξης σε μια χώρα, σε μια συμμαχία ή διεθνώς δεν τα βρίσκουν, δεν μπορεί να σηματοδοτήσει θετικές διεργασίες για το λαό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένωση καπιταλιστικών χωρών. Νομοθετεί, αποφασίζει, εξασφαλίζει τους καλύτερους όρους κερδοφορίας των μονοπωλίων. Η αποχώρηση μιας καπιταλιστικής χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν την κάνει καλύτερη προς τα λαϊκά συμφέροντα. Οι ίδιοι βάρβαροι νόμοι θα συνεχίσουν να ισχύουν, απλά θα έχουν βρεθεί άλλες συμμαχίες αστικής τάξης για να την εξυπηρετούν καλύτερα. Είναι ένα ακόμα ψέμα από τα πολλά που έχει πει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ότι η συμμαχία του Νότου που προσπαθεί να φτιάξει θα επιδράσει προς συμφέρον του λαού. Αυτό φάνηκε και από τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε χθες. Στο επίκεντρο μπήκαν οι γνωστές πλέον λέξεις σε όλους μας, όπως ανάπτυξη, σταθερότητα, επενδυτικό περιβάλλον, που πλέον έχουμε βαρεθεί με μία έννοια να τις ακούμε, νιώθουμε ότι έχουμε γίνει ξαφνικά οικονομολόγοι, αλλά το πιο σημαντικό, πλέον έχουμε πείρα ότι όταν τις ακούμε αυτές τις λέξεις από το στόμα των αφεντικών, των κυβερνήσεών τους και των φίλων τους, σημαίνει ότι έρχονται ακόμα πιο πολλά μέτρα στη ζωή μας και στο μέλλον μας.